Αθήνα και Βρυξέλλες δεν κρύβουν την ανησυχία τους για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών που σημειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες τόσο στα νησιά όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουν στην κατάσταση στον Εύρο, όπου τον Απρίλιο καταγράφηκε κατακόρυφη άνοδος. Οι αρχές συνέλαβαν 3.986 αλλοδαπούς για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα. Το Μάρτιο ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 1.658 και το Φεβρουάριο 586. Σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2017, ο αριθμός είναι 12-πλάσιος. Ο Εύρος είναι λοιπόν εκεί, είναι ένα ζήτημα και η Ευρώπη είναι πανέτοιμη να ανταποκριθεί και για το θέμα αυτό σε όποιο αίτημα των ελληνικών αρχών. Είναι ανησυχητικό το φαινόμενο και κινδυνεύει να πάρει διαστάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα καταλήξουμε στο να θέσουμε και αυτό το τόξο του Εύρου, δηλαδή κάτω από έλεγχο, χωρίς να παραβιάζουμε τις βασικές αρχές βεβαίως που διέπουν τη μεταναστευτική μας πολιτική και οι οποίες ορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις. Μιλώντας στη Βουλή, ο Δημήτρης Βίτσας προέβλεψε ότι θα περάσουμε δύσκολες στιγμές το επόμενο διάστημα εξαιτίας της αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής τόνισε πάντως πως η λύση δεν είναι να ανοίγουν παντού νέα κέντρα φιλοξενίας.